Καλημερίζω τον πρόεδρο των εργαζομένων, τον κύριο Βρυσαλή. Καλημέρα, κύριε Βρυσαλή. Καλημέρα, κύριε Σακίνη, σε εσάς και στους ακροατές σας και καλή χρονιά να έχουμε. Επίσης. Αισιοδοξία. Εντάξει. Κύριε Βρυσαλή, τι ακριβώς συμβαίνει? Κοιτάτε να δείτε, κύριε Σακίνη, από την αρχή της πανδημίας είχαμε πει ότι τα υγειονομικά πρωτόκολλα προσαρμόζονται στις αντοχές όχι μόνο της οικονομίας αλλά και των συστημάτων υγείας που τα έχουν κάνει οι κυβερνήσεις με ευθύνες τους πάρα πολύ υποστελεχωμένα. Έχουμε αυτή τη στιγμή το τραγικό φαινόμενο το να καλούνται εργαζόμενοι νοσηλευτές, γιατροί στις 5 μέρες πίσω, ακόμα και με συμπτώματα που μπορεί να χαρακτηρίζονται ήπια ή και αρκετά σοβαρά. Και όχι μόνο αυτό, όταν καλούν οι ίδιοι εργαζόμενοι να κάνουν PCR, λόγω του φόρτου εργασίας που υπάρχει στο νοσοκομείο, PCR τεστ δεν γίνονται. Δεν γίνονται για τους εργαζόμενους και πάνε είτε στις δημόσιες δομές του παιδί στον Σταυρωμένο ή θα πρέπει να πληρώσουν από την τσέπη τους. Αυτό το έσχος των πληρωμών, κύριε Σαχίνη, και των ατελείωτων ουρών που γίνεται και στο Ηράκλειο αλλά και σε όλη την χώρα πρέπει να σταματήσει με ευθύνη της κυβέρνησης. Έχουν σοβαρές ευθύνες, αν θέλετε, αυτός ο αναρθολογισμός που επικρατεί σήμερα και σε αυτό το σημείο. Να έχει 6.000 κόσμο σε αναστολή μισό, για να μην κολλήσουν τους ασθενείς. Μισό λεπτό, κύριε Βρυσαλή, γιατί χτυπήσατε φλέβα. Οι ειδικοί και οι διαχειριστές υπεύθυνοι είπαν ότι όποιος δεν εμβολιαστεί, παρότι είχατε υψηλά ποσοστά εμβολιασμού, θυμίζω, λοιπόν, πάει σπίτι του και πάει και απλήρωτος. Γιατί η ερώτηση ήταν γιατί κινδυνεύουν οι γύρω του. Τώρα μου λέτε ότι σε 5 μέρες έλα όπως είσαι και δεν πειράζει. Κοιτάξτε, ο κίνδυνος ενδονοσοκομιακής διασποράς με ευθύνη της κυβέρνησης είναι μεγάλος. Δεν γίνονται τεστ. Είμαστε εξαντλημένοι. Είμαστε υποστελεχωμένοι. Μας επιστρέφουν πίσω και με ήπια συμπτώματα. Καταλαβαίνετε ποιος θα πάρει την ευθύνη για το τι θα συμβεί τις επόμενες 10 μέρες. Γιατί φαντάζεστε είναι μόνο στα νοσοκομεία ή νομίζετε ότι έξω στην πιάτσα δεν συμβαίνει το ίδιο πράγμα? Ακόμα πιο τραγικά θα συμβαίνει. Ακόμα πιο τραγικά θα συμβαίνει, κύριε Σαχίνη. Γι' αυτό χρειάζεται ξεσηκωμός πλέον όλων των εργαζομένων να καταγγέλλονται τέτοια περιστατικά στα σωματεία τους και ταυτόχρονα να απαιτεί ο κόσμος, ο λαός μας, δωρεάν μαζικά τεστ και να σταματήσουν οι πληρωμές για τα τεστ αυτά και η ενίσχυση των κέντρων υγείας. Δεν μπορεί εμείς οι υγειονομικοί να αγοράζουμε από την τσέπη μας μάσκες υψηλής προστασίας την ίδια ώρα που είμαστε στην πρώτη γραμμή, που θεωρητικά μας χειροκροτούσαν και τώρα μας λένε μπείτε στη μάχη χωρίς όπλα. Αυτή τη στιγμή και τεστ δεν μας κάνουν. Και μάσκες, αν θέλετε, υψηλής προστασίας δεν έχουμε στον αριθμό που θα έπρεπε να έχουμε. Και ταυτόχρονα ενίσχυση του συστήματος υγείας δεν υπάρχει. Θα μπορούσε τώρα που μιλάμε, κύριε Σακίνη, η κυβέρνηση από τις λίστες επιλαχών των νοσηλευτών, κύριε, αλλά και άλλων εργαζομένων, να πάρει προσωπικό, να μονιμοποιήσει τους ήδη υπάρχοντες συμβασιούχους που τελειώνουν σε 2 μήνες οι συμβάσεις και να φέρει πίσω τους 6.000 εργαζόμενους. Να ποια θα ήταν τα μέτρα, αν θέλετε, που θα μπορούσαν να αναχαιτήσουν σε μεγάλο βαθμό την όμικρον πανδημία, που βέβαια θα μετρήσουμε και άλλα γράμματα της αλφαβήτου από ό,τι φαίνεται, όταν οι χώρες του τρίτου κόσμου, οι φτωχές χώρες, γίνονται αντικείμενο άγριας εκμετάλλευσης από τους επιχειρηματικούς ομίλους του φαρμάκου, τους δίνουν λιγμένα εμβόλια ή εμβόλια που λήγουν σε ένα μήνα. Και από εκεί ξεκινάνε και όλες οι μεταλλάξεις. Κύριε Βρυσαλή, επειδή ως υγειονομικός ξέρετε καλύτερα εμού ότι το θέμα είναι να μην φτάσουν οι πίεσεις στα νοσοκομεία. Η πανδημία είναι της κοινότητας, δεν είναι των νοσοκομείων. Στα νοσοκομεία καταλήγουν τα αποτελέσματα. Βλέπετε με την εμπειρία που έχετε ουσιαστικά μέτρα δημόσιας υγείας στην κοινότητα για να σπάσουν οι αλυσίδες μετάδοσης? Κανένα μέτρο, κύριε Σαχίνη. 2 χρόνια τώρα καμιά πρόταση δεν ακούστηκε από τους μαχόμενους υγειονομικούς. Όλες, αν θέλετε, οι προτάσεις και όλες οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης ήταν στην κατεύθυνση ενίσχυσης των μεγάλων ιδιωτικών επιχειρηματικών ομίλων. Καμιά ενίσχυση στα κέντρα υγείας του νησιού μας. Και βεβαίως ούτε ενίσχυση των εμβολιαστικών κέντρων, ούτε των κινητών μονάδων που θα έπρεπε να εμβολιάσουν κατάκι τους ανθρώπους, όταν οι αιτήσεις πανελλαδικά είναι 70.000 και έχουν εμβολιαστεί πανελλαδικά περίπου μόνο 40.000. Υπάρχει κόσμος ανεμβολίαστος με ευθύνη της κυβέρνησης και βεβαίως κανένας έλεγχος στους χώρους δουλειάς, που εκεί γίνεται το πάρτι, αν θέλετε, του κορονοϊού. Μάλιστα. Στα μέσα μαζικής μεταφοράς, σαν σαρδέλες, ανεποκατεβαίνουν οι φοιτητές ή οι εργαζόμενοι. Στα σχολεία, τα παιδιά μας.
πηγαίνουν σε 25 τμήματα. Την ίδια ώρα θα πρέπει να κάνουμε την αυτοδιάγνωση και την αυτοθεραπεία. Κατά δήλωσή μας. Κοιτάξτε να δείτε, στον 21ο αιώνα η επιστήμη δεν είναι κατά δήλωσή μας, τι δηλώνουμε. Είναι αντικειμενικά κριτήρια είναι η επιστήμη. Σωστά. Και κριτήρια επιστημονικά. Μισό λεπτό. Κανένα τέτοιο δεν έχει γίνει. Μισό λεπτό, κύριε Βρυσένη, να πω κάτι στον ακροατή που λέει για τους μη εμβολιασμένους συναδέλφους Τσιμουδιά. Δεν είναι έτσι, κύριε Δημήτρη. Ο κύριος Βρυσένης ήταν πολύ συγκεκριμένος. Λέει: κρατάμε 6.000 ανθρώπους εκτός και την ίδια ώρα συνάδελφοί μας έρχονται μετά από 5 μέρες με συμπτώματα. Τι άλλο να πει. Ακούστε εδώ, ρωτάει ακροατής και είχε ενδιαφέρον από τη Δράμα. Να ρωτήσω κάτι, λέγει, δεν το ξέρω. Οι υγειονομικοί που επιστρέφουν μετά από πενταήμερη πλέον καραντίνα, γιατί άλλαξε το πρωτόκολλο, ναι, είναι σε θέση να δουλέψουν? Δεν είναι καταβεβλημένοι από τον ιό? Μήπως θα καταρρεύσετε όλοι μαζί, λέει. Είναι καταβεβλημένοι. Εγώ έτυχε να έχω συνάδελφο που έχει γυρίσει και δεν ένιωθε καλά. Ένιωθε αδιάθετος ακόμα, βεβαίως. Αυτά τώρα, κοιτάξτε, η επιστήμη δεν μπορεί να κάνει, επειδή το θέλουν κάποιοι, λόγω του ότι 2 χρόνια δεν είχαν στελεχώ στα νοσοκομεία, να κάνουν τη μέρα νύχτα. Όταν ο άλλος έχει συμπτώματα, έχει συμπτώματα. Ο φίλος ο Κούλης από Θεσσαλονίκη λέει: κύριε Βρύσαλη, μπορούμε να πούμε πλέον εκ του ασφαλούς ότι τα νοσοκομεία έχουν καταρρεύσει, χωρίς να λέμε για λαϊκισμούς και υπερβολές από οποιονδήποτε είναι στο όριο πριν την κατάρρευση, συμπληρώνω εγώ? Πού βρισκόμαστε στην πραγματικότητα? Είμαστε στα όρια που τα νοσοκομεία, οι εργαζόμενοι δίνουν τον καλύτερο τους σε αυτό, δεν επαρκούν, είναι εξαντλημένοι, άδειες έχουν ξεκινήσει να παίρνονται μόνο τις τελευταίες 10 μέρες, με προσωπικό υποστελεχωμένο και με προσωπικό κύριε Σαχίνη που έχει έρθει για 1-2 μήνες, που ακόμα προσπαθεί να δει πού βρίσκεται και πού είναι κάθε κλητσί και κάθε θάλαμος. Αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί. Αυτοί οι άνθρωποι που έχουν φύγει, παραδείγματος χάρη, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, 130, εκ των οποίων οι 20-25 είναι νοσηλευτικό προσωπικό, έχει έρθει ένα πολύ μικρός αριθμός. Και βεβαίως οι βάρδιες, αν θέλετε, βγαίνουν από το ίδιο κατάκοπο προσωπικό. Δεν αντέχουμε άλλο. Μου λέει εδώ ο Νίκος, ο οποίος μάλλον είναι συνάδελφός σας στο Ρέθυμνο. Α, μου γράφει, στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. Λέει: απευθύνομαι στον εξαιρετικό πρόεδρο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο των Εργαζομένων, τον κύριο Βρύσαλη. Νομίζω ότι πρέπει να συντονιστούμε και να κάνουμε κάτι. Δεν πάει άλλο. Δεν μπορεί να επιστρέψω εγώ μετά από 5 μέρες, χωρίς επί της ουσίας να ξέρω αν εκτός από την ανυπαρξία συμπτωμάτων μπορεί να μεταδώσω. Δηλαδή, θα γίνουμε φορείς μετάδοσης. Δεν το καταλαβαίνουν. Αυτό είπα, κύριε Σαχίνη, και πριν από λίγο, ότι η διασπορά, η νοσοκομιακή, με ευθύνη της κυβέρνησης, το επόμενο διάστημα μπορεί να είναι μεγάλη. Μακάρι να βγω ψεύτης, αλλά έτσι που το πάει η κυβέρνηση, εδώ θέλει να μεταφέρει το πρόβλημα της δικιάς της αποτυχημένης πολιτικής της εμπορευματοποίησης μέσα στα νοσοκομεία. Μάλιστα. Να επιτάξει τον ιδιωτικό τομέα. Γιατί δεν το κάνει? 30 συνάδελφοί σας αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Άρα αρχίζει και γίνεται οριακή η κατάσταση σε καλύτερη κατάσταση από τα άλλα νοσοκομεία, για να τα λέμε όλα. Ναι. Κύριε Σαχίνη, κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή είναι διαχειρίσιμη η κατάσταση ακόμα, με πάρα, ναι, πολλές δυσκολίες. Κόβονται ρεπό, ανακαλούνται άδειες για να βγουν αυτές οι βάρδιες. Αλλά καταλαβαίνετε ότι επειδή δυστυχώς θα φαίνεται ότι θα υπάρχει μια γεωμετρική αύξηση των περιστατικών, φοβάμαι ότι η κατάσταση θα αρχίσει να είναι πάρα πολύ πιεστική. Όχι. Άμα είστε σε πενταήμερη καραντίνα, δεν ισχύει το γεωμετρικό. Καταλάβατε. Πάει αλλιώς εδώ. Είναι άλλα μαθηματικά αυτά. Μάλιστα. Αυτό θα είναι τελικά. Το λέω χαρτολογώντας, ο ένας απολάει τον άλλον. Αντικειμενικά. Και λέει εδώ η Σαχίνη, που εκεί δεν γίνεται κανένα μέτρο πλέον. Καταλαβαίνετε μέσα στις οικογένειες, μέσα το τι πάρτι θα γίνεται. Λέει εδώ ο φίλος ο Δημήτρης επανήρθε, έχετε δίκιο, λέει, το ανέφερε ο κύριος Βρύσαλης. Εγώ είχα στείλει νωρίτερα το μήνυμα. Νομίζω ότι θα πρέπει να είναι μία από τις βασικές διεκδικήσεις το προσωπικό των 6.000 συναδέλφων. Και επίσης ο Δημήτρης λέει στην Κύπρο, κύριε Σαχίνη, λέει, και κύριε Βρύσαλη, τα Rapid έχουν 3-5 ευρώ και 19 ευρώ το PCR. Εγώ λέω, παιδιά, ότι θα έπρεπε, γιατί πληρώνει χρόνια ο κόσμος για ένα δημόσιο σύστημα υγείας, να είναι δωρεάν το PCR. Και να μην πάμε στις συμβουλές του κυρίου Βασιλακόπουλου, κάνε το self rapid, σμπρώχνοντας πιο μέσα το στυλαιό. Έλεος. Κύριε Σακίνη, προφανώς αυτά θα έπρεπε να είναι δωρεάν. Τα έχουμε πληρώσει 2 και 3 φορές. Και το έχω ξαναπεί και από την εκπομπή σας. Δεν μπορεί ένα δημόσιο τριτοβάθμιο νοσοκομείο, πανεπιστημιακό, να μην έχει εργαστήριο ανίχνευσης του κορονοϊού. Να πρέπει να πληρώνει την ίδια ώρα 70-80.000 ευρώ στον ειδικό λογαριασμό του Πανεπιστημίου για εργαζόμενους και υποδομές που το νοσοκομείο αυτό θα έπρεπε να έχει. Εδώ είναι πολιτική επιλογή της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας να μην έχει στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο τέτοιο εργαστήριο,
με αποτέλεσμα δείγματα που παίρνονται το απόγευμα μέχρι τις 6-7 η ώρα, μάλλον μετά τις 8 η ώρα, ναι, να βγαίνουν την επόμενη μέρα, γιατί το εργαστήριο δεν λειτουργεί. Άλλο πάλι αυτό. Άλλο πάλι. Και εδώ 1,5 χρόνο, κύριε Σακίνη, δεν ξέρω αν είχα γίνει και αν θέλετε τόσο πολύ. Γι' αυτό υπάρχει και μεγάλη καθυστέρηση σε αποτελέσματα που μπορεί να παίρνουν 9 η ώρα το δείγμα, αλλά βγαίνουν την επόμενη μέρα, το μεσημέρι. Δεν μου λέτε, κύριε Βρυσαλή, και συγγνώμη τώρα, αλλά δράτουμε τις ευκαιρίες, ρωτάει πολλοί κόσμος. Πώς έρχονται συνοδοί μη δυνάμενων ασθενών να αυτοεξυπηρετηθούν στα νοσοκομεία πλέον? Με τι τεστ? Κοιτάξτε, από ό,τι γνωρίζω, γιατί αλλάζονται τα πρωτόκολλα, πρέπει να έχουν τεστ rapid τελευταίες 24 ώρες, αν θυμάμαι καλά. Πάντως, με τεστ μπαίνουν μέσα. Αν και τώρα, από ό,τι γνωρίζω, και στον Ευαγγελισμό απαγορέψαν εντελώς τα επισκεπτήρια και εντελώς και την είσοδο ιατρικών επισκεπτών, για να ανακαιρτιστεί μήπως τυχόν η είσοδος του κορονοϊού μέσα στα νοσοκομεία, κάτι αντίστοιχο με τις αλυσίδες που είχαν μπει στο δικό μας νοσοκομείο. Μάλιστα. Αλλά δεν μου λέτε, την ίδια ώρα θα το αναχαιτίσετε από τους συνοδούς, θα το βάζετε εσείς μέσα? Από ό,τι φαίνεται, ναι, κλείνει στη μία πόρτα θεωρητικά η κυβέρνηση και ανοίγει άλλη πόρτα και κρόκοτα στο σύστημα υγείας. Ακριβώς γιατί η ίδια δεν έχει φροντίσει να έχει το προσωπικό που θα έπρεπε να έχει στα νοσοκομεία. Κύριε Βρύσαλη, σας ευχαριστώ, θα τα ξαναπούμε. Κουράγιο και δύναμη. Θέλει αγώνα, κύριε Σαχίνη, όλων των εργαζομένων για να επερασπιστούμε και να έχουμε ένα δημόσιο σύστημα υγείας αντάξιο των προσδοκιών και των αναγκών μας στον 21ο αιώνα. Δεν μπορεί το lockdown να είναι τρόπος αντιμετώπισης αιώνων πριν, όπως κάνανε. Καλημέρα, κύριε Βρύσαλη. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα,